Σε μεταβατικό στάδιο βρίσκεται η γυναικεία ομάδα του Εργοτέλη, που φέτος αναγκάστηκε να αγωνίζεται στη Β' Εθνική Γυναικών με ένα σύνολο που απαρτίζεται κυρίως από νέες αθλήτριες και στοχεύει στην παραμονή στην κατηγορία. Στην κάμερα της Crete TV μίλησε η προπονήτρια των νέων Εργοτέλη Γιάννα Δούκα, η οποία ανέφερε τους στόχους της ομάδας στη σεζόν, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον Εργοτέλη, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το γυναικείο ποδόσφαιρο τη στιγμή που ίδια αποτελεί και προπονήτρια στη μεικτή κοριτσιών της ΕΠΣΗ. Σε δηλώσεις προχώρησε και η προπονήτρια της ΚΑΠΑ 17 Κωνσταντίνα Τζανάκη, μιλώντας για την προσπάθεια που γίνεται στα αναπτυξιακά τμήματα, ενώ τη δική τους οπτική για το παρόν του Εργοτέλη παρουσίασαν οι δύο εκ των παλαιότερων αθλητριών του, Γιώτα Χαριτάκη με Κυριακή Καρπαθιωτάκη, οι οποίες είναι μάλιστα και αρχηγοί στην ομάδα. Ξεκινήσαμε φέτος με ένα νέο προγραμματισμό, καινούργια διοίκηση, ξεκινώντας ξανά να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τους φετινούς μας στόχους, σαν πρώτη χρονιά είναι η παραμονή μας στην Β' Εθνική Κατηγορία Γυναικών. Προτεραιότητά μας είναι η υποδομή, τα τμήματα Ακαδημίας και η ομάδα που έχουμε στο πρωτάθλημα των ΚΑΠΑ 17. Βασικός στόχος, όπως είπα, η παραμονή. Αν μπορέσουμε και για το κάτι παραπάνω, γιατί όχι. Και από το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, και με βάση τον προγραμματισμό της διοίκησης, ίσως μπορέσουμε να μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Προσωπικά είμαι σε αυτό το χώρο περίπου 20 χρόνια. Ειλικρινά, είμαι πολύ ευτυχισμένη για την ανάπτυξη που βλέπω πλέον. Αν μιλούσαμε πριν 3 χρόνια και μου έκανες αυτήν την ερώτηση, θα απαντούσα τελείως διαφορετικά. Την τελευταία τριετία όμως βλέπουμε τεράστια βήματα. Για εμένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπες, έφερε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα τον Αστέρα Τρίπολης. Βλέπουμε μεγάλες ΠΑΕ επιτέλους να μπαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών και αυτό σίγουρα έχει ταράξει τα νερά. Τέλης είναι το ποδοσφαιρικό μου σπίτι. Είμαι εδώ από αγέννητη. Ήταν ο πατέρας μου εδώ ποδοσφαιριστής χρόνια. Το έχω ζήσει αυτό το γήπεδο, εντάξει. Από όταν η μπάλα που λέμε μας έφτανε στο γόνατο. Προέρχομαι από εργοτελήτικη οικογένεια, έχω μεγαλώσει μέσα εδώ, ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου πορεία σαν παίχτρια εδώ. Έφυγα πέρυσι, ξαναγύρισα φέτος γιατί τον αγαπάμε αυτό το σύλλογο και όταν αγαπάς ένα σύλλογο δεν τον αγαπάς μόνο στα εύκολα, τον αγαπάς και στα δύσκολα. Αξίζει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ένωση τη δική μας εδώ στο Ηράκλειο, από πέρυσι δημιουργήθηκε μια βάση, ας το πούμε έτσι, με τη στήριξη του Προέδρου του κ. Τζόρτζογλου σίγουρα, του Αντιπροέδρου του κ. Κουτεντάκη, της κ. Φινοκαλιώτη, η οποία ήταν πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής μέσα στην ΕΠΣΗ για το ποδόσφαιρο γυναικών, πριν καν η υπόλοιπη Ελλάδα δημιουργήσει ή ακουστεί κάτι. Ήμασταν οι πρώτοι που το ξεκινήσαμε πέρυσι. Στόχος μας είναι, εννοείται, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα ποδοσφαίρου για να μπορούν να αποκτήσουν και εμπειρίες και να βελτιωθούν ατομικά και ομαδικά. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στην κατηγορία μας και μετέπειτα αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και να ουσιαστικά να απαρτήσουν τη μεγαλύτερη ομάδα. Φέτος η ομάδα αγωνίζεται στη Β' Εθνική Κατηγορία. Προσπαθούμε για το καλύτερο όλοι μαζί. Στόχο έχουμε να τερματίσουμε όσο πιο δυνατά, όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατηγορία που είμαστε και στον όμιλό μας. Ένα σχετικά δύσκολο όμιλο με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και βλέπουμε. Είναι μια νεοσύστατη ομάδα που αποτελείται από σχετικά νεαρές παίκτριες σε μικρής ηλικίας. Πρωταρχικός μας στόχος εννοείται είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Δηλαδή έχουμε χαμηλούς στόχους και αν αναλόγως πώς θα εξελιχθεί ο γύρος ή και η επόμενη γύρη, βλέπουμε και για το κάτι παραπάνω.